Καταπληκτικό κοντρόλ από τον Σονή παρά την πίεση του Σαρλιά. Σιτό. Έφυγε από τον Χατζηγιοβάνι. Ο Μπαράλες προσπάθησε να αφήσει πίσω. Έκλεψε μπάλα. Ο Πέρεφ είχε ανοίξει το γήπεδο. Ο Καρλίτος έπαιξε με τον Παλάσιος. Τέτα τέτ για τον Παλάσιος. Ο Αργεντινός μοίρασε απέναντι. Ο Καρλίτος και μία εστία γκολ. 0-1 Παναθηναϊκός στο 30. Ο Παλάσιος βρέθηκε απέναντι στον Τσιφτσί. Αντί να πλασάρει, μοίρασε στον άνθρωπο γκολ. Νούμερο 8 για τον Καρλίτο στο πρωτάθλημα. Ουσιαστικά στην πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη του Παναθηναϊκού στην εστία του Τσιφτσί. Πόσο έξυπνα ο Παλάσιος έπαιξε στον Καρλίτος. Ουσιαστικά σε κενή εστία. Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έκλεψε μπάλα ο Ρεγκίς. Ο Σανταφέ έχει πολύ χώρο, όπως και ο Σονί. Πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Σάντσες, έκανε λάθος ο Πούγκουρας. Ο Μπαράλες τσίμπησε, είναι πέναλτι. Λάθος από τον Πούγκουρα, το τιμωρεί ο Μπαράλες. Ο Πούγκουρας θα μπήκε στο μπλοκάκι του Φωτιά και ο Αστέρας Τρίπολης έχει την τεράστια ευκαιρία 2 λεπτά μετά τον γκολ να φέρει το μάτς στα ίσα. Στο 33 είμαστε, 3 μέτρα φόρα. Πλασάρι, έπεσε σωστά ο Μπρινιόλι, αλλά δεν καταφέρνει να σταματήσει την πορεία της μπάλας και η σύζυγος του Μπαράλες, όπως και όλοι εδώ στην Τρίπολη, ξεσπούν σε πανηγυρισμούς. Στο 33 ο Αστέρας Τρίπολης χρειάστηκε λιγότερα από 3 λεπτά για να φέρει ξανά το μάτς σε ισορροπία. Ναουσίτο πάτησε περιοχή, γύρισε απέναντι, Σονί! 2-1! Ο Αστέρας Τρίπολης γυρνάει τούμπα το μάτς στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Στο 30 βρέθηκε πίσω, στο 45 είναι στο 2-1. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Ασίτο. Δεν βρέθηκε κανείς να του φράξει το δρόμο. Ο Χατζηγιοβάνης λέει κάντε ένα φάουλ στους συμπαίκτες του. Γιατί κοιτάξτε τι κάνει ο Ασίτο. Περνάει από δύο. Καταφέρνει να μπει στην περιοχή. Σερβίρει απέναντι. Εύκολο το έργο του Ζωνή, ο οποίος ουσιαστικά μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά το μισό και παραπάνω γκολ ανήκει στον Ασίτο.